Για σένα. Για μένα. Αν και ο κόσμος ξέρει πάρα πολλά πράγματα για σένα και δεν έκανες προσπάθεια και να τα κρύψεις. Και αυτό εμένα μου άρεσε. Δεύτερο από τα τρία κορίτσια. Έτσι, βέβαια, όχι, ναι. Γενικά στη ζωή σου. Γενικά. Τους ερωτές σου, τις στιγμές σου, τους τσακωμούς σου, τα πάθη σου τα βγάζες. Και αυτό ήταν ωραίο. Δεν ξέρω τι σε συμβουλεύανε κάποιοι ειδικοί. Πολλές φορές να μην. Όχι. Πολλές φορές να. Γενικά δεν. Μ' αρέσει να ακούω γνώμες, αλλά δεν θα εγκλωβιστώ μέσα σε αυτές τις γνώμες. Είναι ωραίο να ακούς, γιατί πολλές φορές μάθεις και κάτι που δεν ξέρεις. Ή κάποιος που σε αγαπάει πολύ να σε προστατέψει. Αλλά. Και έχεις ανθρώπους που σε αγαπάνε. Ναι, ευτυχώς. Τουλάχιστον η οικογένειά μου πρώτα απ' όλα και κάποιους πάρα πολύ καλούς φίλους. Τουλάχιστον την και εγώ που γνώρισα μέσα από αυτή τη συνεργασία σε λατρεύει. Ναι, κι εγώ. Σε λατρεύει. Κι εγώ το ίδιο. Είσαι λοιπόν το δεύτερο από τα τρία κορίτσια. Ναι, η μεσαία. Τα παιδιά του Νέστορα. Και της Σοφούλας. Και της Σοφούλας. Από μικρό κοριτσάκι έχεις βάλει στόχο να ασχοληθείς με την τέχνη. Από ένα θέμα. Γιατί είμαστε έτοιμοι να αρχίσουμε. Υποδεχτείτε την Ανούλα Βύση. Η φωνή που ακούσατε ανήκει στον Κώστα Βενετσάνο. Ο Κώστας Βενετσάνος τότε παρουσίαζε τις συναυλίες του Μιχάλη Βιολάρη που ήρθε να δώσει στην Κύπρο. Όντως ο Μιχάλης, αφού με άκουσε πρώτα και του άρεσα, με πήρε μαζί του στις συναυλίες και αυτό το γεγονός με βοήθησε πάρα πολύ. Κάποια στιγμή γίνομαι 13 χρόνων, εγώ και η Λία, η αδελφή μου, 15. Πήγαμε και λάβαμε μέρος σε ένα διαγωνισμό που κηρύχθηκε τότε στο ΡΙΤ. Και παρόλο που το κατώτερο όριο ηλικίας ήταν η ηλικία των 16 χρόνων, εμείς είπαμε ψέματα γιατί θέλαμε τόσο πολύ να λάβουμε μέρος. Και καλά που λάβαμε, βέβαια, γιατί πήραμε και το πρώτο βραβείο. Τα όνειρα άρχισαν λοιπόν να πλαταίνουν και τα όρια του νησιού να στενεύουν. Το 1977 αποφάσισα να πάω στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης, τραγουδώντας ένα πολύ γλυκό κομμάτι του συμπατριώτη μου του Δώρα του Γεωργιάδη και μέσα έτσι σε ένα άσπρο φουστανάκι. Κέρδισα το πρώτο βραβείο τραγουδώντας. Στα 13 σου μαζί με την Λία, την αγαπημένη μου φίλη, συμμετέχεις σε ένα διαγωνισμό. Τι λέτε εκεί? Η Λία έπαιζε πιάνο και μετά έγινε και τα σκάλα πιάνο. Εκείνη τέλειωσε τις σπουδές με το πιάνο, εγώ τα άφησα στα μισά και με κέρδισε το τραγούδι. Τραγουδούσαμε τότε ότι εισάγαμε από την Αθήνα, δηλαδή. Τραγούδια της Μαρινέλα, θυμάμαι. Μέχρι Νάντια Κωνσταντοπούλου τραγούδουσα. Πάντως, εσύ την ξέρεις την Νάντια. Βέβαια. Εντάξει, Μωράκης, Νάντια Κωνσταντοπούλου. Αυτά. Ένα εκπληκτικό δίδυμο. Αν θυμάσαι το πρώτο σου έπαθλο, το 1900. Τώρα δεν μην πούμε εποχές, δεν θυμάμαι και εγώ καλά εποχές. Το πρώτο έπαθλο που κέρδισες, τι ήτανε? Μιλάς για το Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης. Όχι, στην Κύπρο, 79. Στην Κύπρο. Στην Κύπρο, ναι. Βέβαια. Τι κέρδισες, τι ήτανε, τι σας δώσανε? Όχι, μάλλον να τα ακούσουμε. Να τα ακούσουμε. Αμένα, να τα ακούσουμε. Για να τα ακούσουμε λοιπόν. Ντοκουμέντα. Παρακαλώ. Και κερδίσαμε που 15 λίρες η κάθε μια και κάτι βιβλία. Τα βιβλία πετάξαμε. Με τις λίρες αγοράσαμε που έναν άσπρο ποδηλατούι και πηγαίναμε στο σχολείο. Αλλά το σημαντικότερο ήταν ότι μετά από αυτό το διαγωνισμό γίναμε διάσημες σε όλη την Κύπρο, αδελφές Βύση κτλ. Πήραμε το πάνω μας. Μετά φύγαμε οικογενειακώς για την Αθήνα. Το 1973 και εγώ ακούω για πρώτη φορά τη φωνή μου να καταγράφεται στο βινίλιο, είμαι τρομερά συγκινημένη γι' αυτό και τραγουδάω τον ήρωα συνθέτη μου, τον Σταύρο Κουγιουμτζή. Πω. Κουγιουμτζή. Κουγιουμτζή τον γνώρισα όταν ήρθα εδώ και ήταν και η πρώτη μου υπέροχη συνεργασία. Έχω καλά θεμέλια. Ο Σταύρος Κουγιουμτζής θα πρέπει να σε έκανε να αγαπήσεις και το τραγούδι.
Το αγαπούσα πάρα πολύ. Απλά ήμουν πολύ τυχερή που έπεσα σε έναν άνθρωπο, γιατί το λαϊκό τραγούδι εμένα με φόβιζε. Ερχόμουν από την Κύπρο και τα ακούσματα μου ήταν οι Beatles, ξέρεις, Rolling Stones. Λογικό. Ναι. Τζούλια Άντριου, ξέρω εγώ. Και έρχομαι στην Ελλάδα και μπαίνω σε αυτό το κλίμα το μπουζούκι μεν, αλλά με έναν άλλο τρόπο, έτσι, ωραίοι στίχοι πάντα. Φοβόμουν λίγο, ένα φόβο λίγο να ακουμπήσω το λαϊκό τραγούδι. Ο Σταύρος όμως έγραφε μια μουσική τόσο λυρική, τόσο... Και δεν ήταν γλυκός, γλυκύτερος άνθρωπος. Ναι. Ξέρεις, από το 1992 που έκανα την εκπομπή Καλημέρα Ελλάδα, είχα την ευκαιρία να μιλήσω με όλους τους καλλιτέχνες εκτός από μία, όπως εσένα. Και το είχα βάλει στόχο πριν φύγω από τη δουλειά αυτή να βρεθούμε. Και είναι μεγάλη μου χαρά που συναντιόμαστε. Όταν είχα πάρει συνέντευξη λοιπόν από τον Σταύρο Κουγιουμτζή, μία από τις λίγες φορές που μίλησε στην τηλεόραση. Ναι, γιατί ήταν τροπαλός ο Σταύρος. Είχες την εντύπωση ότι αυτός ο άνθρωπος που έβλεπες και άκουγες δεν είναι ένας συνθέτης που έχει γράψει φοβερές επιτυχίες και ήθελες να ασχοληθείς μετά με το τραγούδι. Θυμάμαι, γύρισα στη γυναίκα μου και της είπα: Θέλω να γίνω τραγουδιστής. Και μου λέει: Πάλι τσίπουρα ήπιες. Τι είναι για εσάς η μουσική, κύριε Κουγιουμτζή? Κοιτάξτε, η μουσική είναι για μένα ένας τρόπος ζωής. Την αγαπώ πάρα πολύ από παιδί και η μεγαλύτερη χαρά που βγαίνει για μένα από τη μουσική και νομίζω για τον κάθε ένα είναι η προσφορά. Όταν βλέπεις και τραγουδάνε τα τραγούδια σου, είναι μια αγνή χαρά που παίρνεις και ξέρεις ότι αυτό δεν συνδέεται ούτε με χρήματα ούτε με τίποτα άλλο σκοπούς. Δηλαδή δεν είναι εμπορική υπόθεση. Όταν στο δρόμο κάποια παιδιά τραγουδάνε τα τραγούδια σου, δεν σε συνδέει ούτε να σε ξέρουν ούτε τίποτα. Και ένα επιπλέον, ότι η μουσική δεν έχει παρενέργειες. Σταύρος Κουγιουμτζής. Πόσο σωστό είναι αυτό που είπε. Καταπληκτικός, ε. Ναι. Τρώτε μουστάκια εκεί, τρώτε μουστάκια. Σε λίγο θα φέρω και μεζέδες, θέλετε να ωραία φέρω. Ωραία είναι. Θέλετε να φέρω κριτικούς μεζέδες, τσίπουρο και κρασί από την Κρήτη. Παρακαλώ να έρθει ο φίλος μας, έχουμε κριτικούς μεζέδες, να μας ασχολείται πάρα πολύ. Μη με πλησιάζετε, εμένα άδικα θα έρθείτε. Άφησε κάτι από εδώ, καλώς όρισες. Σε ευχαριστούμε. Γεια σας. Σε ευχαριστούμε. Φαντάζεσαι να μασάμε όλο αυτό κρακ κρακ και να μιλάμε. Εσύ ξέρω ότι δεν πίνεις. Κάνεις λάθος. Σήμερα φέτος με το ζωηδάκι έμαθα. Σοβαρά. Α, ναι, τη λίρα. Δεν γλίτωνα με τίποτα. Κρήτη. Μάμα πιείς καθαρή, ωραία ρακή. Δεν είναι κακή η μέθη της. Είναι υπέροχη. Το τραγούδι για σένα, πέρα από το ότι σου έχει δώσει πάρα πολλές προσωπικά εσένα στιγμές υπέροχες, το τραγούδι είναι και προσφορά. Αυτό που είπε ο Σταύρος είναι σπουδαίο. Και το ζω κι εγώ πάρα πολύ, γιατί έχω την ευτυχία να έχω τραγουδήσει αρκετές αυτό που λέμε λαϊκά και απλά επιτυχίες, έτσι. Και είναι πολύ ωραίο που ξέρεις, και τα ακούω και τα ακούνε και τώρα, λαϊκό τραγούδια μου το 80, ας πούμε, που κάνουν αφιερώματα σε μαγαζιά. Και δεν μπορώ να το περιγράψω ακριβώς, αλλά είναι περηφάνεια αυτό το πράγμα. Ότι έχεις μπει μέσα στην ψυχή του κόσμου, ξέρεις, και είτε συγκινητικά είτε χαροπά. Το 1973 ερχόσαστε οικογενειακός και δεν τα έχετε. Α, δεν μας τα αυτά. Τι, με συγχωρείς πάρα πολύ, για μένα είναι, να σου πω, είναι σαν να έχεις έρθει σπίτι μου, μεγάλη μου χαρά και τιμή, και βγάζουμε ένα μεζέ για να φάμε. Μην ξεχνάς ότι μας έχουν ανοίξει την πόρτα του σπιτιού τους σήμερα Σάββατο βράδυ και έχουν τη μεγάλη χαρά να σε έχουν κοντά τους. Κάντε κι εσείς το ίδιο, με λίγο μεζεδάκι, δεν χρειάζεται πολλά πράγματα, λίγο κρασάκι, μπορείτε να περάσετε υπέροχα. Και εμείς σας νοιάζει, έχουμε υπέροχες στιγμές στη συνέχεια με την Άννα Βύση. Ερχόσαστε το 73 οικογενειακό στην Αθήνα. 73, 6 μήνες πριν από την εισβολή. Στην αρχή μπουά και μετά, μία στροφή προς το μοντέρνο, προς ροκ. Ναι. Η έκρηξη μεγάλη. Το pop θα έλεγα, pop. Ναι. Ναι. Και μετά η μεγάλη έκρηξη. Ροκ με τον Καρβέλα. Όπου, όπου φαίνεται, γνωρίζουμε μια εντελώς διαφορετική Βύση. Από τη Βύση των Μπουάτ στη Βύση της πίστας, που δεν αφήνει κανένα να κάθεται και να ακούει. Συμμετέχει, χορεύει. Είναι η αποτυχία μου, αν είσαι εδώ να με παρακολουθείς, αμέτωχος. Δεν μπορώ. Θέλω να σε ξεσηκώσω, θέλω να σε κάνω να αισθανθείς κάτι, το κοινό. Αυτό αισθάνομαι όταν τραγουδάω. Φοβερή ενέργεια. Δεν είμαι απλά τρελή ή μια τρελή που φωνάζει. Καμιά φορά μου λένε, πώς θα βγεις έξω, είναι λίγο παγωμένος ο κόσμος, έως πολύ. Λέω, άμα δεν πετύχω στα πρώτα 10 λεπτά να τους ξεσηκώσω, δεν είμαι αυτή που είμαι.
Μπαίνει ο Καρβέλα στη ζωή σου. Δεν με ενδιαφέρει τι έχει προηγηθεί. Μπαίνει ο Καρβέλα στη ζωή σου. Δόξα τω Θεώ, σπάστε. Παιδιά, είπαμε να πιείτε, μη ζαλιστείτε. Και σπάστε τα, μη σα νοιάζει. Λέμονες. Λοιπόν, μπαίνει ο Καρβέλα στη ζωή σου. Ναι. Μπαίνει ένα συνθέτη. Μπαίνει ο έρωτα. Μπαίνει ο πατέρα του παιδιού σου. Μπαίνει ένα τύπο αντισυστημικό. Αντί. Και τον ερωτεύεσαι. Εσένα που σε ερωτεύονται. Να σου πω, παιδιά, δεν με χρειάζεται ο Παπαδάκης. Όχι, με συγχωρείς. Όχι, βγάζω τον πόνο μου. Βγάζω τον πόνο μου. Μα τα λες τόσο ωραία. Μα με συγχωρείς, Άννα. Τη στιγμή που είναι ερωτευμένοι όλοι οι άντρες, εσύ πας και ερωτεύεσαι τον Καρβέλα. Είναι σίγουρο πως δεν είναι ο Καρβέλας εδώ. Τι του βρίσκεις. Δεν τον ερωτεύτηκα την πρώτη στιγμή, σε πληροφορώ. Ζεστάθηκα να το βγάλω. Μίλησε για έρωτα τώρα. Έχει ζέστη. Λοιπόν, όχι, δεν τον ερωτεύτηκα από την αρχή. Τον αγάπησα τον Νίκο από την αρχή. Αυτό ένιωσα. Αγάπη. Αγάπη για έναν τύπο που τον θαύμασα αμέσως. Εμένα μου αρέσουν πολύ ταλαντούχοι άνθρωποι. Δηλαδή, το ταλέντο για μένα είναι ένα συστατικό που μπορεί να με κάνει να σε αγαπήσω, να σε ερωτευτώ. Και ο Νίκος το είχε αυτό. Μετά από μερικά χρόνια τον αγάπησα, εννοώντας τον ερωτεύτηκα πια και εντάξει, αποφάσισα να παντρευτούμε. Θέλεις να δούμε μέσα από ένα βίντεο εσένα και τον Καρβέλα και τη ζωή σας? Για να δούμε και για αυτό. Μόνο εσύ γεμίζεις το κέντρο. Με στείλαν από την εταιρεία να μου δώσει τραγούδια. Ο Νίκος Καρβέλας. Μην τρομάξεις, λέει, όπως θα τον δεις, γιατί είναι πάρα πολύ καλό παιδί. Και πάω στον Καρβέλα. Χτυπάω το κουδούνι και μου ανοίγει ένα λόκο το πράγμα. Ήρθε από τα πλάκα. Λέω, εγώ είμαι η Άννα Βύση. Καλά, μου λέει, χαίστηκα. Χίπης, τελείως, μακριά από καμίσα, παντελόνια σκισμένα. Έμεινα εμβρόντιτη. Το 73 γνωριστήκαμε, το 82 ερωτευτήκαμε και το 83 παντρευτήκαμε. Πρόταση ήταν αστεία, δηλαδή. Ήμασταν στα δύο αυτοκίνητα και ένας από το τζάμι, ο Νίκος, δηλαδή, λέει, μην παντρεύεσαι, και του λέω ναι. Μα είναι τον Άννα Βύση με το σκουλαρικά. Το σκουλαρικά τον λέγανε. Λες πως δεν μπορείς να έχεις τρίπιο σακάκι. Μη είχε πιάσει μια λαχτάρα να τους πείσω πόσο γλυκό παιδί είναι, πόσο ευαίσθητος άνθρωπος είναι και... Δεν να ξέρεις που σε σένα είναι σκόνη. Το τραγούδι αυτό είναι δύσκολο, ερμηνευτικά είναι τρομακτικά δύσκολο. Δεν θέλω να ξέρεις πως για σένα είναι πίνα, είναι λιώμα. Δεν σε επαινώ. Ευχαριστώ. Αλλά είσαι μεγάλο αστέρι. Ευχαριστώ. Το παπούτσι μου με έχει πεθάνει, ε. Πες μου ότι πάντοτε θα είμαστε μαζί και στο θάνατο και στη ζωή. Ήταν θελώνης ο ερωτάς μου τον Καρβέλα. Εγώ μιλάω και εσύ γελάς και το ρολόι σου κοιτάς. Μου λες ότι θα αργήσουμε στο ραντεβού. Γιατί μου τις πας όποτε έχουμε ραντεβού? 8 η ώρα, 8 και 5 αρχίζεις και ετοιμάζεσαι. 10 χρόνια τώρα αυτά. Και ποιος σου είπε ότι δεν είναι πιο σπαστικό που είσαι στην ώρα σου? Δεν τον ερωτεύτηκα για το φυσικό του πρώτα απ' όλα. Πιστεύω ότι τον ερωτεύτηκα κεφαλικά και γι' αυτό δεν ήταν και αυτό που λέμε κεραυνοβόλος έρωτας. Εγώ πατούσα κουμπιά. Στην Άννα πατάω κουμπιά. Πατάω χορδές. Τι Άννα πάλετε. Πώς σε έχει πια τυφλώσει. Πώς όλα έχουν τελειώσει. Μουσικά η μοίρα μας έχει φέρει μαζί για κάποιο πολύ ουσιαστικό λόγο, πιστεύω. Δεν τυχαίο. Δεν μπορώ να βρω καμία τραγουδίστρια που δεν τραγουδίσει. Όχι να πλησιάζει, ούτε να σκέφτεται να πλησιάζει τι ικανότητε τη γυναίκα. Μη ρωτά ποτέ γιατί. Μη ρωτά ποτέ γιατί. Όμορφε στιγμέ. Πολύ. Πάρα πολύ. Ξέρετε, είπε ένα ψέμα προηγουμένω. Δεν έπινε στη ζωή τη. Τώρα τελευταία μπορεί να πίνει κανένα ποτηράκι. Πού έπινα, δηλαδή? Δεν έπινε, ποτέ δεν έπινε. Γιατί την υποχρέωσε ο Καρβέλας σε ένα βίντεο κλιπ, το οποίο ήταν συγκλονιστικό, παιδιά, το βίντεο κλιπ αυτό. Και έλεγανε πώς είναι δυνατόν
να έχει τέτοια ερμηνεία. Την είχε ποτίσει ο Καρβέλας. Γιατί τα ρίχνεις τον Καρβέλα, σε πληροφορία. Να, δείτε.